Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου, με νοσοκομεία Αέλια. Σήμερα το βίντεο μου δεν αφορά μόνο με νοσοκόμους, αφορά και όλους τους υπόλοιπους που αγαπάμε το μελάκι. Λοιπόν, λέγαμε σε προηγούμενο βίντεο για το κρυσταλλωμένο του μέλι, ότι μπορείτε να το επαναφέρετε στην αρχική του μορφή κτλ. Κτλ. Τώρα, μπορείτε να το κάνετε και κρέμα μελιού, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη ειδικότερα στο εξωτερικό, αλλά και σε εμάς πλέον ο κόσμος έχει αρχίσει και το αγαπά. Θα σας δείξω πώς γίνεται. Καταρχήν, να σας πω ότι εγώ ήδη έχω μία έτοιμη, την έκανα, σήμερα την έκανα και το άφησα επίτηδες για να σας το δείξω έτσι λίγο μετά το χτύπημα τι έχει. Λίγο κάμερα μάν μου, κάνε ένα zoom εδώ. Βλέπετε εδώ πέρα τον αφρό πάνω. Όπως όταν βάζουμε από τα δοχεία ορίμανσης μέλι στα βάζα, μένει αυτός ο σαν αφρός από πάνω, εννοείται. Τον αφαιρούμε. Έτσι θα σας πρότεινα να το κάνετε και εδώ. Είναι πολλοί που λένε ότι, ξέρεις τι, αν άσε λίγο το καπάκι ανοιχτό και θα πέσει. Εγώ το αφαιρώ για να είμαι σίγουρη και τελειώνει η υπόθεση. Θέλω επίσης να σας δείξω λίγο την υφή της κρέμας. Κάμερα μάνου, σε θέλω. Η υφή της κρέμας είναι αυτή. Σε σχέση δηλαδή με το κρυσταλλωμένο, δείτε εδώ. Γι' αυτό επέλεξα το κόκκινο το πιάτο, για να σας δείξω ακριβώς. Και τώρα να σας δείξω λίγο και το κρυσταλλωμένο. Δείτε εδώ. Λίγο θα πάρω. Βλέπετε πόσο χοντρή είναι η κρύσταλλη. Εδώ. Και πώς είναι εδώ. Βλέπετε και την αλλαγή του χρώματος, ενώ είναι ακριβώς το ίδιο μέλι, είναι ανθόμελο. Και τα τρία είναι τα ίδια. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο πρώτος και πιο διαδεδομένος είναι το γουδί. Εγώ έχω εδώ το γουδί μου το υπέροχο. Ευγενική χορηγία του εισιτηρίου Αθάνατος Νικόλαος. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να το κάνετε στο γουδί, να το πατάτε δηλαδή, θα βάλετε 2 κουταλιές της σούπας κρυσταλλωμένο μέλι και θα το πατάτε. Θα το πατάτε ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό, θα πατάτε. Είναι λίγο κουραστικό, αλλά γίνεται και γίνεται πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να το κάνετε επίσης με μίξερ, όλοι στο σπίτι μας. Έχουμε ένα μίξερ που κάνουμε γλυκά ή ό,τι άλλο κάνουμε τέλος πάντων. Θα βάλετε μόνο το ένα το σιδεράκι και θα χτυπήσετε την ποσότητα αυτή του κρυσταλλωμένου μελιού. Ή ο δικός μου τρόπος, που επειδή ξέρετε ότι εγώ είμαι παιδί της πατέντας, το έχετε καταλάβει πια, είναι αυτός εδώ ο τρόπος. Λοιπόν, εγώ αυτόν χρησιμοποιώ. Θα σας δείξω τώρα, τώρα ακριβώς, το τι θα κάνουμε. Να σηκωθώ λίγο. Καμεραμάν μου, έλα. Θέλω να κάνεις zoom, καμεραμάν μου. Ξεκινάμε από πάνω πρώτα. Υπομονετικά. Σιγά σιγά πάμε προς τα κάτω, αλλά το κουνάμε να πάει λίγο και στα τυφώματα, να τα πάρουμε όλα. Τώρα θέλει λίγη ώρα χτύπημα. Ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό το θέλει.
σιγά σιγά. Εντάξει, δεν σα το δείξω τώρα το κάθομαι να κρατάω. Τέλος πάντων, θα το χτυπήσω εγώ και θα σα το δείξω έτοιμο τώρα σε λίγο. Εδώ τώρα, μετά από 20 και λεπτά χτυπήματος, δείτε εδώ. Α, ωραία, δείτε. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Αλήφεται εύκολα. Και φυσικά σε περίπτωση που θέλετε να το επιστρέψετε στην αρχή του μορφή, δηλαδή το δοκιμάσετε και θεωρήσετε ότι δεν σας αρέσει κρέμα μελιού, πράγμα που αμφιβάλλω, όπως κάνουμε με το κρυσταλλωμένο μέλι. Σε μπεν μαρί και επιστρέφει σε αυτή την κατάσταση. Τώρα το πώς γίνεται, να σας πω. Τώρα, αυτό εδώ το αφήνω, καμιά εβδομάδα θα το αφήσω να ηρεμήσει, να... γιατί μετά από το τόσο χτύπημα καταρχήν πρέπει να το αφήσετε, εννοείται. Μετά θα αφαιρέσετε τον αφρό, ξαναλέω, και μετά το αφήνετε μια εβδομάδα να ηρεμήσει. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε και άλλα βάζα, κρέμα μελιού, τα βάλετε σε ένα βάζο 900 γραμμάρια μέλι, όπως είναι αυτό, και 100 γραμμάρια από αυτό, την κρέμα. Ανακατεύετε πάρα πολύ καλά μέχρι κάτω, εγώ με αυτό το ανακατεύω για να σας πω την αλήθεια, και το αφήνετε πάλι και αυτό μία εβδομάδα να ζυμωθεί όλο, να ομογενοποιηθεί και είναι έτοιμο. Δηλαδή αυτό μπορείτε να το έχετε έτσι σαν βάση και να προσθέτετε κάθε φορά 100 γραμμάρια σε 900 γραμμάρια μελιού. Είναι πάρα πολύ εύκολη η κρέμα μελιού και πιστέψτε με, άμα θα τη δοκιμάσετε, μόνο κρέμα δεν ζητάτε μετά, όχι μέλι. Η διαφορά της φαίνεται, όπως σας έδειξα και πριν, πόσο χοντρή είναι η κρύσταλλη εδώ. Και πόσο είναι εδώ. Οπότε, σε περίπτωση που έχετε κρυσταλλωμένο μέλι μέσα στο ντουλάπι και δεν θέλετε να το κάνετε στην μπεν μαρί, βαριέστε κτλ., δοκιμάστε αυτό την κρεμούλα και θα με θυμηθείτε. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, σας το ξαναλέω. Τώρα, γιατί το χτυπάμε τόση ώρα, που, πράγμα που δεν σας το είπα, είδατε εδώ τους κρυστάλλους. Θέλει αρκετή ώρα για να σπάσουν όλοι αυτοί οι κρύσταλλοι. Βέβαια, γιατί δεν το κάνω εγώ με το μηχανάκι, το μιξεράκι της κουζίνας. Το μηχανηματάκι μου είναι... Εντάξει, θεωρώ ότι δεν πρέπει να το ζωρίσω και τόσο πολύ. Δηλαδή 15 λεπτά συνεχόμενο χτύπημα δεν μπορώ να το κάνω. Τώρα, χρησιμοποιώ αυτό που δεν παθαίνει και τίποτα. Βέβαια, κάνω κάποιες παύσεις, να μην λέω. Εκτός ότι κουράζεται το χέρι μου, πρέπει να το αφήνουμε να ηρεμήσει και λίγο. Οπότε, χτυπάμε, αφήνουμε, χτυπάμε, αφήνουμε. Εύκολο είναι, είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Σας είπα τώρα, αν θέλετε με το γουδί, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πατάτε, πατάτε, συνεχόμενα, το αφήνετε και αυτό λίγο, να ξεκουραστείτε, γιατί και με το γουδί θα είναι ακόμη και δύσκολο. Αλλά, μια χαρά, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Σπάνε όλοι οι κρύσταλλοι, είτε με το γουδί, είτε με μίξερ, είτε με αυτό εδώ. Πρέπει να τη βρω την ονομασία της πατέντας, δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο, που όπως σας είπα δεν απευθύνεται μόνο σε μελισσοκόμους, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους, γιατί το μελέ και όλοι μας τα αγαπάμε. Αν σας άρεσε, κάντε μου ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Γεια σας!